Η αβία της σύγχρονης αρχιτεκτονικής ήρθε σε μια εποχή όπου η χειρονακτική εργασία αντικαταστάθηκε από τη βιομηχανοποίηση. Οι σύγχρονοι αρχιτέκτονες εργάστηκαν σκληρά για να ανακαλύψουν νέους τρόπους οικοδόμησης που επικεντρώνονται περισσότερο στον τρόπο ζωής των ανθρώπων παρά στη συνολική όψη ενός κτίσματος. Η αρχιτεκτονική αυτή είναι καινοτόμα, όμορφη και σύγχρονη. Ο Μαρίνος Μαρίνου, επηρεασμένος από την σύγχρονη αρχιτεκτονική, θα εξερευνήσει τα πάντα και θα την υλοποιήσει με τα στοιχεία της αισθητικής, της τεχνογνωσίας αλλά και της δικής του άποψης. Λοιπόν, Μαρίνος Μαρίνου, ο άνθρωπος που μορφίζει την Λεμεσόν. Δεν λέω υπερβολή. Ο άνθρωπος που αρχιτέκτονας. Η Λεμεσόν είναι ωραία από μόνη της, εντάξει. Ο αρχιτέκτονας τότε που. Εκοπιάραν τον πάρα πολύ άλλοι αρχιτέκτονες. Μπορώ να το πω τούτο γιατί παρακολουθώ. Έφερες μια πολύ ωραία γραμμή στην αρχιτεκτονική σου. Θα ταξιδέψω λίγο στα φοιτητικά σου χρόνια. Ναι. Γιατί είσαι ένας από τους αρχιτέκτονες που τέλειωσε μια υπέροχη σχολή, ναι. Το Μετσόβιο. Ναι, όντως. Τέλειωσα το Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Τέλειωσα το 2002 σε μια υπέροχη πόλη, την Αθήνα, που νομίζω ότι όλοι. Σε όλους αρέσκει για πολλούς και διάφορους λόγους. Πηγή έμπνευσης, φαντάζομαι. Πάρα πολλά. Η σχολή, πολλά καθοριστική θέση της σχολής, ναι, στο κέντρο, ναι, της Αθήνας. Δηλαδή, και ο κέντρο να γίνεται. Ομόνια, Εξάρχεια, και αμέ που έγιναν τόσα πολλά πράγματα. Με μια σπουδαία αρχιτεκτονική του κέντρου. Επίτηδες κράτησαν τους αρχιτέκτονες κάτω στο κέντρο. Καταρχάς, για να συνεχίσει η σχολή να υπάρχει, το αρχικό νίκημα του Πολυτεχνείου να υπάρχει. Και στο ότι οι αρχιτέκτονες δεν μπορούν να είναι κλεισμένοι σε μια πανεπιστημίουπολη, σε μια πολυτεχνείουπολη. Πρέπει οι αρχιτέκτονες να είναι στο κέντρο, να κυκλοφορούν, να βλέπουν. Να... Στη βουή. Ακριβώς. Στον παλμό της πόλης, στο να εμπνέονται από την αρχιτεκτονική. Γιατί μην ξεχνούμε ότι η αρχιτεκτονική είναι μια επιστήμη η οποία έχει μια τόσο πολλά μεγάλη συνέχεια και τόσο πολλή, οι επιρροές είναι τόσο πολλές που θεωρώ ότι πρέπει να είσαι μέσα σε αυτό το κομμάτι της έμπνευσης και της επιρροής. Αν δεν είσαι, θεωρώ ότι απλά είσαι απλά κλεισμένος στο κουτί σου. Θεωρώ ότι το Πολυτεχνείο έπαιξε σπουδαίο ρόλο στην παιδεία μου ως αρχιτέκτονας. Τι έμαθες, εκείνο που έμαθα πάρα πολλά είναι καταρχάς η μελέτη της παραδοσιακής και συνέχεια μοντέρνας αρχιτεκτονικής και επιμένω στον όρο μοντέρνας αρχιτεκτονικής γιατί είναι ένας παρεξηγούμενος όρος. Καθένας μπορεί να ερμηνεύσει διαφορετικά, αλλά θεωρώ ότι η μοντέρνα αρχιτεκτονική η οποία ξεκίνησε μετά από το 30, μετά από το 40, δηλαδή και ένα post-war architecture, όπου πολλοί αρχιτέκτονες, σπουδαίοι αρχιτέκτονες της Ελλάδας και του εξωτερικού αφήσαν πολλά καλά δείγματα, αλλά ειδικά στην Ελλάδα και στην Αθήνα υπάρχουν πολλά σπουδαία δείγματα μοντέρνας αρχιτεκτονικής. Μέσα από τούτα όλα τα παραδείγματα και από σπουδαίους καθηγητές που είχαμε στο Πολυτεχνείο, ένας που γίνω και οφείλω να πω το όνομα του είναι ο Τάσος Ομπύρης, ο Τάσης ο Παπαϊωάννου, νεαρότερος ο Τάσης Παπαϊωάννου, αλλά ο Τάσος Ομπύρης, ο οποίος ήταν ένας καθηγητής μια σπουδαία φυσιογνωμία και είναι ακόμα. Θεωρώ ότι μέσα από τούτον τον καθηγητή, πολλοί συναδέλφοι μου, συμπεριλαμβανομένου και τον εαυτό μου, επηρεαστήκαμε και ξεκαθάρισε μέσα στο μυαλό μας η καθαρότητα της μοντέρνας αρχιτεκτονικής, δηλαδή δοκός επί στήλο, ώστε να βγει μια πολλά καθαρή εικόνα και να θυκευάζεται τόσο πολλά ωραία αρχιτεκτονική. Όπου είναι η αρχιτεκτονική που γίνεται για τον ίδιο τον άνθρωπο, για τον άνθρωπο και να προσφέρει στους υπόλοιπους. Πώς ήσουν παιδί? Άρεσκε μου πάρα πολλά να σχεδιάζω, εννοείται, να σκιτσάρω, να σχεδιάζω, να φτιάχνω μικρό κόσμο μες στο ίδιο μου το σπίτι. Μεγάλωσα σε μια οικογένεια... Όχι αρχιτεκτών. Όχι αρχιτεκτών ακριβώς. Της τέχνης όμως. Ούτε της τέχνης, με δημόσιους υπάλληλους. Εντάξει, η μητέρα μου φυσικά είχε μια κλίση προς την τέχνη, ναι. Αλλά θεωρώ ότι υπήρχε πάντα το μικρόβιο της αρχιτεκτονικής με την καλή έννοια. Έπαιξε και ένα ρόλο ένας αρχιτέκτονας, ο παπάς κάποιου πολλά καλού μου φίλου, όπου πήγαινε πολλά συχνά στο σπίτι του και εντυπωσιάζουν το σπίτι του. Ο φίλος μου δεν έγινε αρχιτέκτονας, αλλά επηρεαστήκα εγώ που, τη γραμμή, που την αρχιτεκτονική του. Ο κύριος ακόμα είναι μάχημος αρχιτεκτονας. Ο Γιαννάκης ο Σκορδής, από ό,τι ξέρω αφιπηρέτησε, αλλά ήταν ένας, είναι ένας πολλά σπουδαίος αρχιτεκτονας, άφησε πολλά ώρα κομμάτια αρχιτεκτονικής στην Κύπρο. Αλλά θέλω να πω ότι υπήρχαν
τούτες όλες οι επιρροές. Δηλαδή το να βρίσκομαι σε έναν χώρο και να, ως παιδί και να θέλω να δημιουργώ ένα μικρό κόσμο ή να φτιάχνω ένα χώρο διαφορετικό μέσα στη μεγάλη την κλίμακα, κάτι πιο μικρό, ναι, το πράγμα με έσπρωχνε στο να γίνω αρχιτέκτο. Μετά επειδή φτάσαμε στην Κύπρο και άρχισε να παράγεις και είσαι από τους τυχερούς που άρχισε να παράγεις σύντομα. Ναι. Με το δικό σου το γραφείο, ναι. Την ομάδα σου. Δούλεψα 3-3,5 ολόκληρα χρόνια σε έναν πολλά σπουδαίο αρχιτέκτο, τον Γιάννη τον Αρμεύτη στη Λεμεσό. Ο οποίος ήταν μια πολλά καλή αρχή για να μάθω πλέον την αρχιτεκτονική στην πράξη, ενώ στην πράξη στην πραγματικότητα, με τις νομοθεσίες, με τα εργοτάξια και με τούτα ούλα, τα οποία μέσα στο επάγγελμα μας πρέπει να τα μάθουμε. Και μετά αποφάσισα ότι, ναι, καλό το να είσαι σε ένα πολλά καλό γραφείο, όμως όταν νιώθεις ότι θέλεις να ανοίξεις τα φτερά σου και να κάνεις κάτι δικό σου, με ό,τι το πράγμα συμπεριλαμβάνει, ό,τι ρίσκο περιλαμβάνει αυτό, αλλά νομίζω τελικά κάποιες φορές πρέπει να ρισκάρεις για να κάνεις κάτι. Και ρίσκαρα και πετύχεις. Και ρίσκαρα. Και χαιρόμαι. Θεωρώ ότι ναι. Δόξα τω Θεώ. Ο Μαρίνος έμεινε όμως σε μια υπέροχη γραμμή. Το modern contemporary. Ναι. Σπίθηκε τα οποία, να το πω στα κυπριακά, διαχρονικά. Ναι. Οι γραμμές διαχρονικές, πηγές έμπνευσης, να τις συζητήσουμε. Ναι. Απλά και στο συγκεκριμένο το σπίτι βλέπω μια καθαρότητα. Μια ηρεμία. Μια ηρεμία, μια συμμετρία. Ναι. Ούλα. Όμορφα. Ναι. Χωρίς παραπάνω. Άρα χαρακτηρίζεις το στυλ. Ναι. Χαρακτηρίζει με το στυλ που περιέγραψες. Γενικά, πάντα είχα το... Μ' αρέσει και να βάλω κάποια ταπέλα σε κάποιον. Αλλά σίγουρα υπάρχουν οι τάσεις στην αρχιτεκτονική. Αλλά ναι, αν θέλουμε να περιγράψουμε σε μια πρόταση την αρχιτεκτονική που με εκφράζει, είναι μια καθαρή αρχιτεκτονική, εύκολα αναγνώσιμη. Τι χαρακτηρίζει το εύκολα αναγνώσιμη στην αρχιτεκτονική? Στο να είναι οι χώροι σχεδιασμένοι όσο πιο σωστά γίνεται για να υπάρχει μια σωστή λειτουργία, χωρίς να εμποδίζονται τούτοι χώροι που τείχους, που περιττούς τείχους τέλος πάντων, που περίεργες κινήσεις, δηλαδή οι καθαρές κινήσεις σε ένα χώρο, θεωρώ ότι διαβάζεται πολλά ωραία η αρχιτεκτονική. Και για μένα, κάτι που είναι πολύ σημαντικό, είναι η άμεση επικοινωνία του μέσα του χώρου με τον έξω και αντίστροφα. Δηλαδή, το πράγμα που έχουμε σε αυτό το σπίτι, δηλαδή που νιώθεις ότι το σπίτι επεκτείνεται προς τα έξω, είτε μέσω μιας καλυμμένης βεράντας, είτε μέσω μεγάλων υαλοστασίων, είτε μέσω ενός ενιαίου πατώματος. Το πράγμα μεγαλώνει το σπίτι, το κάνει πιο καθαρό, πιο φωτεινό και πιο ξεκουραστό. Πώς εξελίσσεται το κομμάτι στην Κύπρο, η σύγχρονη σύγχρονη, να αποκαλέσουμε, ναι. Αρχιτεκτονική. Ναι, σύγχρονη αρχιτεκτονική με επιρροές των δεκαετιών που προανέφερα. Ναι, γιατί βλέπω και έναν καθαρό μπετόν. Ναι. Πάμε πίσω πάρα πολλά χρόνια. Ακριβώς. Και σκέψω ότι το λεγόμενο mid-century architecture, στο πούμε, το οποίο είναι το post-war mid-century architecture, γιατί και το mid-century architecture ξεκίνησε και από το 30. Ναι. Θεωρώ ότι υπάρχουν ακόμα, βλέπεις ένα σπίτι του 2020, το οποίο μπορεί να δεις ένα mid-century σπίτι. Το 30 ή 40, ναι, και ένα κοντινό. Να σε εντυπωσιάζει, γιατί περιέχει όλα τα στοιχεία τα οποία περιγράψαμε. Σίγουρα, πλέον τα υλικά είναι πολλά διαφορετικά, πιο ανθεκτικά, πιο βιοκλιματικά και πάει λέγοντας. Αλλά όμως ως γραμμή, ως καθαρότητα κάτωψης, το πράγμα εντυπωσιάζει. Δηλαδή το να ανοίγω μια κάτωψη του Αλεξάνδρ Τζιράρτ, ας πούμε, και να το διαβάζω και να βλέπω τους χώρους που επικοινωνούν τόσο ωραία μεταξύ τους, τα διαχωριστικά με στη μέση λιτά όπως πρέπει. Οι χώροι μπορεί να μην φτάνουν μέχρι το ταβάνι, δηλαδή να φαίνεται το ταβάνι να γίνεται floating το ταβάνι. Τότε όλα τα πράγματα νομίζω ότι είναι καλά να τα. Όπως διαβάζουμε για την ιστορία, είναι οι ιστορίες αρχιτεκτονικής, δηλαδή υπάρχουν πολλά πράγματα πίσω. Ο κόσμος είναι educated σε τούτο το πράγμα, ή είναι δεχτική, καλουπώνεσαι εσύ σαν αρχιτεκτονάς, ένα αρτονός που θέλω γίνον γίνον και τούτον, ή εσύ να τους κατευθύνεις στις γραμμές. Πώς λειτουργείς εσύ? Κοιτάξτε, το κομμάτι. Θεωρώ ότι που πετυχαίνει ένας αρχιτεκτονάς και νιώθει πολλά ικανοποιημένο και νιώθει
πώς να το πούμε, ευγνωμοσύνη είναι στο ότι έχω καταφέρει να φτιάξω μια συγκεκριμένη γραμμή που ο άλλος πελάτης που να έρθει κοντά σου να έρθει για την γραμμή. Άρα σίγουρα έναν πολλά μεγάλο ποσοστό που εκείνο που να σχεδιάσεις είναι να το θέλει. Όμως υπάρχουν και κάποιοι άλλοι εχθροί συσταγωγικά, όπως είναι το Pinterest, το οποίο πολλοί πελάτες μπαίνουν στο τρυπάκι του να βλέπουν τούτες όλες τις εικόνες, αλλά νομίζω ότι αν υπάρχει μια σωστή κατεύθυνση από τον αρχιτέκτονα και οι πελάτες δεχτικοί στο να ακούσουν την άποψη, στην επαγγελματική σου πλέον άποψη, νομίζω ότι για μένα υπάρχει έναν καλό πάντρεμα. Λέω ότι το Pinterest δεν βλέπει ωραία πράγματα. Βλέπει. Και το κάθε. Ίσως όμως είναι πιο δύσκολο να εφαρμοστούν στον ναι, τόπο μας. Στον τόπο μας, ακριβώς. Και γενικά η προβολή μια πιο shiny αρχιτεκτονική, μια πιο γυαλιστερή, ανεπιτυδευτή, πιο ατσαλάκο τη αρχιτεκτονική, δεν είναι κάτι που με εκφράζει απόλυτα. Γιατί ακόμα και το γυμνό μπετόν εμπεριέχει ατέλεια, εμπεριέχει το ακατέργαστο. Το πάτωμα το ίδιο, το οποίο είναι ένα φανές πάτωμα, πάλι ένα χταρτί. Δηλαδή, τούτα ούλα πρέπει να είμαστε δεχτικοί, είναι και στη φθορά. Φεβαίως, έτσι είναι. Η φθορά μπορεί να δώσει ένα πολλά ωραίο αποτέλεσμα. Πάντως, είσαι από τους πρώτους, μπορεί να είσαι ο πρώτος που σε παρακολουθώ σχεδόν όλους τους αρχιτέκτονες, που εφαρμόσεις το διαμπέρες του φλάκι. Ναι. Τα louvers ναι, με ναι. Το μέταλλο, τα οποία είναι mid-century. Δηλαδή, ναι. Εφαρμόσαμε το 21, ναι. 70 χρόνια μετά, ναι. 60 χρόνια μετά. Ναι, ναι. Απίστευτο είναι το πράγμα. Όντως, τα στοιχεία, τα διάτρητα, τα στοιχεία τα οποία προσφέρουν μια δεύτερη όψη σε μια κατοικία. Τα voids, τα κενά. Η δεύτερη όψη σε μια κατοικία η οποία λειτουργεί κυρίως βιοκλιματικά. Μετά λειτουργεί στο κομμάτι της απομόνωσης και της ιδιωτικότητας. Άρα έχεις μια μεγάλη γυάλινη επιφάνεια, υπάρχει ένα πρόβολο και βάλεις τα διάτρητα στοιχεία και μετά υπάρχει το κομμάτι της αισθητικής. Έχετε τρίτο δηλαδή αισθητικής σε σένα. Θεωρώ ότι ναι, θα βάλω έναν sunbreak, ένα διάτριο των τουβλάκι ή έναν σειρώμενο λούβρον μεταλλικών ή οτιδήποτε μόνο και μόνο καθαρά για την εμφάνιση. Σίγουρα να πρέπει να υπάρχει μια λογική. Για ποιο λόγο είναι αυτό. Κάποια σκίαση για το μέλλον. Που βλέπουμε και τέτοια πράγματα, που κάποια μπαίνουν καθαρά και μόνο για την αισθητική. Τούτα όλα τα νέα, τα υλικά και γενικά βιοκλιματικά τα πράγματα πλέον στην αρχιτεκτονική. Οφείλουμε να τα ακολουθούμε, σωστό. Τα ακολουθούμε, ναι. Ναι. Τι πρέπει να ξέρουμε ένας πελάτης ο οποίος να έρθει σε έναν αρχιτεκτονικό. Λοιπόν, καταρχάς δεν πρέπει ο πελάτης να τον βομβαρδίσει με πάρα πολλές πληροφορίες τέτοιου είδους, και πόσο μάλλον αν έχουν να κάνουν και αν το αποτέλεσμα τούτης της πληροφορίας ανεβάζει και πολλά τον budget και το κόστος. Νομίζω περισσότερο εκείνο που πρέπει απλά με απλά λόγια να πει στον πελάτη ότι πρωτίστως ένας σωστός προσανατολισμός μιας κατοικίας είναι το number one, δηλαδή το να μπορέσεις να τοποθετήσεις την κατοικία σου με τέτοιον τρόπο στο οικόπεδο, ώστε να εκμεταλλευτεί το φυσικό φωτισμό, το φυσικό αερισμό, τον ηλιασμό και τούτα όλα τα πράγματα. Μετά μπαίνουν και άλλα στοιχεία μέσω της αρχιτεκτονικής, δηλαδή το void που ανέφερες πριν, όπως ζεστός αέρας να πάει προς τα πάνω και αν κάπου πιο ψηλά έχεις ένα παράθυρο το οποίο να ανοίγει ώστε να δημιουργείται ο φυσικός αερισμός, πάλι ένα στοιχείο το οποίο δεν θέλει πολλά λεφτά να γίνει. Αλλά πρέπει να δεχτεί ο πελάτης τα πράγματα, αν το περάσει με σωστόν τρόπο να τα δεχτεί. Σίγουρα η τεχνολογία βοηθά, εννοείται η θερμοπρόσεψη πλέον σε κάθε κατοικία βάλουμε. Δεν μπορούμε να το αποφύγουμε, είναι και μέσα στην νομοθεσία. Αλλά ναι, πολλά καλά αλουμίνια, πολλά καλά γυαλιά. Φωτοβολταϊκά είναι προαιρετικό. Υπάρχουν, αν θέλεις να βάλεις, αν θέλεις, θα τα βάλεις. Αλλά σίγουρα και η τεχνολογία βοηθά. Λοιπόν, φεύγουμε από τα τεχνικά και πάμε λίγο στα αισθητικά. Ναι. Από πού εμπνέεται ο Μαρίνος? Εμπνέομαι από παντού, δηλαδή είναι που κάπου συγκεκριμένα. Δηλαδή, αρέσκει μου γενικά να θυκευάζω βιβλία, να αγοράζω βιβλία. Σίγουρα σερφάρω στο ίντερνετ, εννοείται, όπως και όλοι μας. Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης πάλι βοηθούν. Παρακολουθώ κάποιες συγκεκριμένες σελίδες συναδέλφων στο εξωτερικό. Ένας αγαπημένος μου αρχιτέκτονας, για παράδειγμα, είναι ο Μάρσιο Κογκάν, που έχει πολλά από τα στοιχεία τα οποία περιγράφω, χωρίς να εμπνεόμαστε από άλλους που έχουν περισσότερη εμπειρία από εμάς
σε μια χώρα που είναι η Βραζίλια, που έχει καταπληκτικά οικόπεδα με φοβερούς κήπους. Το να περπατήσεις ακόμα και στο κέντρο της πόλης και να δεις μια πολλά ωραία στοάν, κάτι να εμπνευστείς που γίνον, το να δεις έναν ηλιακό σε ένα σπίτι του Μεσοπολέμου ή του 30, που κάπου και αμέ τοποθετούμε, να δεις έναν ηλιακό με έναν πολλά ωραίο μεταλλικό sunbreak μπροστά. Υπέροχα. Τούτα όλα στοιχεία τα οποία σίγουρα εμπνεώμαστε. Να θα θέλεις να το φέρεις με ένα modern interpretation. Ακριβώς. Κάτι, τώρα δουλεύω με μια πολυκατοικία που έχει μέσα έναν τέτοιο πολύ ωραίο σπίτι, το οποίο δυστυχώς είναι καταδιαφιστεί. Όμως ο στόχος μας είναι να επαναφέρουμε του τα στοιχεία. Μάλιστα. Για να του δώσουμε ταυτότητα του οικοπαίδου ότι κάποτε υπήρχε κάτι δαμέ το οποίο μας ενέπνευσε. Να τα φέρουμε στο... Ακριβώς, δηλαδή να τα κλέψουμε συσσαγωγικά όπως είπε και εσύ, αλλά να τα εισάγεις με έναν σύγχρονο τρόπο. Υπάρχει αρχιτεκτονική κουλτούρα στη Λαμεσόν. Και ξέρεις πού να καταλήξω. Ναι. Στους πύργους. Ναι. Αρχιτεκτονική κουλτούρα θεωρώ ότι τα τελευταία χρόνια υπάρχει κυρίως από τους νεαρότερους, τη νέα γενιά. Όχι των αρχιτεκτών, γενικά την νέα γενιά των ανθρώπων. Γιατί βλέπουμε, παρακολουθούμε ότι επιζητούν ωραία αρχιτεκτονική. Και όχι μόνο εννοώ στο κομμάτι των οικιστικών, ακόμα και στο κομμάτι των εμπορικών, και στο κομμάτι της καφετέρια, και του εστιατορίου, του ταούλα. Στις ευρωπαϊκές πόλεις και γενικά ανά τον κόσμο, οι πύργοι γενικά είναι μαζεμένοι, συγκεντρωμένοι σε συγκεκριμένους χώρους. Ναι, ναι. Εμάς στην Κύπρο είναι λίγο ανεξέλεγκτα το κομμάτι. Ναι, και δεις τι λέμε σου. Ναι. Συμφωνώ. Είδαμε να καταδιαφίζονται φανταστικά σπίτια για να χτιστούν. Ναι. Συμφωνώ απόλυτα μαζί σου. Κουθιά. Ναι. Να το πω έτσι. Δεν σου κρύβω. Θέμα κουλτούρα είναι το πράγμα. Ναι. Θέμα κουλτούρα. Καταρχάς, οι Κύπροι είναι έτοιμοι να δεχτούν την υψηλή κλίμακα. Δηλαδή, σίγουρα εντυπωσιάζεσαι. Δεν θα πούμε ψέματα. Δηλαδή, αν βρεθείς κάτω από ένα ψηλό χτίριο. Και ειδικά όταν υπάρχει και μια ωραία αρχιτεκτονική του ψηλού κτίριου, του ψηλή κλίμακα, ναι, ακόμα και όταν βγάλεις μια φωτογραφία, εντυπωσιάζεσαι το πράγμα που βλέπεις. Αν το βλέπεις όμως μακριά, όταν ανεξέλεγκτα βλέπεις τα ψηλά τα κτίρια τα οποία εμφανιστήκαν, ναι, κάπως εξενίζει το πράγμα γιατί είναι κάτι το οποίο ποτέ δεν είχαμε. Ναι, πολεοδομικά έπρεπε ναι, να μαζευτούν σε μια συγκεκριμένη περιοχή. Άρα θεωρώ ότι λίγο τούτο είχε να κάνει περισσότερο με λήψη. Θεωρείς επηρεάζει και αρχιτεκτονικά και πολεοδομικά τον τρόπο ζωής της πόλης και της κάθε πόλης που χτίζονται έτσι λίγο ανεξέλεγκτα κάποιοι πύργοι. Σίγουρα. Γιατί ακόμα και στο κομμάτι, ναι, μεν χτίζονται όσο πιο παραλιακά γίνεται, εννοείται για τους ευνόητους λόγους. Δεν θα μπω στη διαδικασία τώρα να μιλήσουμε για τα διαβατήρια ή οτιδήποτε άλλο. Τούτο δεν έχει να κάνει καθαρά και μόνο. Ένα δικό μας. Κουβέντα του τι. Ναι. Περισσότερο στο κομμάτι ναι, της αρχιτεκτονικής, το να βλέπεις έναν ακόμα και παραλιακά, υπάρχουν πολλά σπουδαίες κατοικίες κοντά στον δημόσιο κήπο και ακόμα και πιο ανατολικά κατοικίες φοβερές. Που ζηλεύκουμε. Ναι. Οι οποίες πολλά κοντά βλέπουν, υψώνεται μπροστά τους ένας τεράστιος πύργος και το πράγμα τι σημαίνει. Μια πολλά έντονη σκίαση σε συγκεκριμένες ώρες τούτων των περιοχών, των γειτονιών, δηλαδή το κόψιμο του ήλιου, του αερισμού και ακόμα και η σύγκριση του, το πολλά πιο ανθρώπινη κλίμακα σε σχέση με την ψήλη, θεωρώ ότι το πράγμα λειτουργεί λίγο αντιστρόφως ανάλογα. Μαρίνο μου, θεωρείς ότι τούτη παγκόσμια κρίση γενικά της πανδημίας που περνούμε τώρα με το COVID, εσύ είσαι μάχημος αρχιτέκτονας, έρχονται δουλειές, ξύλο αρκετές, αλλάξε λίγο τον τρόπο σκέψης των πελάτων σου. Δηλαδή, αν είμαστε στα 400 τετραγωνικά σπίτι, να είμαστε στα 200. Ή θωρώ, τώρα θωρώ, είμαστε σε ένα σπίτι το οποίο έχει ένα μεγάλο όμορφο σαλόνι, μια ωραία τραπεζαρία και μια κλειστή ανοιχτή κουζίνα. Ναι. Όμορφη χώρη, σωστή στα τετραγωνικά. Αλλάξε τούτο ο τρόπο σκέψη, δηλαδή να ζητούν λίγο πιο λίγο, να αναθεωρούν τον τρόπο σκέψη του όσον αφορά τι αυλέ, το μέσα με το έξω. Σίγουρα. Παρατήρησα ότι τον τελευταίο καιρό οι πλήστοι πελάτες ζητούν περισσότερη αυλή και λιγότερο σπίτι. Όμως το σπίτι το οποίο ζητούν, θεωρώ ότι και λόγω της πανδημίας που ο κόσμος εμαζεύτηκε αρκετά στα σπίτια τους, άρα συνειδητοποίησαν τις ελλείψεις που πραγματικά έχει από το σπίτι του. Είτε τούτο είναι μια πιο μεγάλη αυλή, είτε τούτο να είναι πιο λειτουργικό σπίτι. Άρα θεωρώ ότι ναι, περισσότερο βοήθησε παρά
βοήθησε θετικά. Θετικά. Να σκεφτούμαστε λίγο πιο λειτουργικά και πιο σωστά, σωστό. Ακριβώς, ναι. Και ο κόσμος να θέλει να ζει το σπίτι του περισσότερο. Ποια θεώρησαν οι εξελίξεις αρχιτεκτονικής? Ναι. Και πού βλέπεις και τον Μαρίνο στα επόμενα τσιλιά χρόνια? Θεωρώ ότι πλέον υπάρχουν πολλά καλοί συναδέλφοι και της νεαρότερης γενιάς, γιατί θεωρώ ότι πλέον περάσαμε στη μεσαία γενιά αρχιτεκτώνων. Θεωρώ ότι ναι, υπάρχουν πολλά καλοί αρχιτεκτονες οι οποίοι φυκαίνουν. Και βλέπω το και από το δικό μου το γραφείο, με τους αρχιτεκτονες που έχω στο γραφείο, είτε οι αρχιτεκτονες οι οποίοι ξεκίνησαν την πρακτική τους, οι αρχιτεκτονες που έχουν περισσότερη εμπειρία. Ναι, βλέπω πολλά καλή δουλειά. Σίγουρα η νεαρότερη γενιά χρησιμοποιεί περισσότερο την τεχνολογία, στον τρόπο που δουλεύει και στον τρόπο που σχεδιάζει, αλλά το είναι ένα άλλο κομμάτι. Αλλά νομίζω ότι βλέπω πλέον παραδείγματα και χτισμένα παραδείγματα συναδέλφων πολλά καλά. Άρα θεωρώ ότι η αρχιτεκτονική της Κύπρου και δι' της Λεμεσού πάει πολλά καλά όσον αφορά την πιο μικρή κλίμακα, μιλώ τώρα για τους Σπύρους. Τώρα όσον αφορά για μένα, χαίρομαι που πλέον υπάρχει μια αναγνωρίζεται περισσότερο, υπάρχει μια ανάγνωση, αναγνωρίζεται το κομμάτι της δουλειάς με την έννοια ότι κάποιος μπορεί να καταλάβει αν τούτη κατοικία είναι η του Μαρίνος Μαρίνου Architects ή και το πράγμα με χαροποιεί, εννοείται. Και με κάνει λίγο να νιώθω και λίγο περήφανος. Το λέω καλοπροαίρετα το πράγμα. Ναι, να σε δούμε. Ελπίζω να σε δούμε σύντομα στη Λευκοσία. Εύχομαι. Την πινακίδα σου σε ένα... σε ένα χωράφι. Όχι μόνο στη Λεμεσό και αλλού. Ναι, και θεωρώ ότι εμένα γενικά αρέσκει μου το κομμάτι της πιο μικρής κλίμακας και το κομμάτι που απευθύνεται περισσότερο στον άνθρωπο, που είναι μια κατοικία. Γιατί σχεδιάζουμε για τον άνθρωπο. Ναι. Μαρία μου, να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ. Κλείνω, είπαμε, η τελευταία και καλύτερη. Κλείνουμε τη σεζόν μαζί. Χαίρομαι. Χαίρομαι επιτέλους που έκαναμε την κουβέντα μετά από πάρα πολύ καιρό. Ναι. Σε τους πρόσωπους και σαν τηλεφωνών, αλλά τελευταίος που φλέπω. Ένα έγινε επίτηδες, αλλά καταφέραμε τα και εγώ παρακολουθώντας την εκπομπή, την διαδικτυακή, χαίρομαι πολλά. Άρεσε μου πάρα πολύ το αποτέλεσμα. Και η δουλειά. Να κάνουμε έτου και στον κόσμο. Και η δουλειά μου. Και η δουλειά την οποία κάνει και κάνετε. Και νομίζω ότι τούτο κάνει το ακόμα πιο ενδιαφέρον το να γίνεται συνέντευξη μέσα σε ένα χώρο που σχεδιάστηκε από το μηδέν. Ελπίζω να συνεχίσει το πράγμα. Χαίρομαι που είσαι επιγέμνευση για του νέου, ειλικρινά του νέου αρχιτέκτονε. Ευχαριστώ. Στιγμάτισες πλέον τη δουλειά σου, είναι πολύ σημαντικό. Σε ευχαριστούμε που διάς για μένα aesthetically όμορφους χώρους. Ευχαριστώ πάρα πολύ και εύχομαι κάποια στιγμή να συνεργαστούμε στο κομμάτι του interior.